από την Λεωφόρο Λαυρίου, όπου βρίσκονταν προκειμένου να μην επιτεθούν στα μηχανήματα τα οποία έβγαζαν τα μπάζα και έκλειναν τις δύο μεγάλες τάφρους. Τους έστειλαν στα πρώτα σπίτια της Κερατέας, παρέμειναν εκεί για αρκετή ώρα. Τώρα βλέπουμε πάλι τις δυνάμεις των ΜΑΤ να επιτείνεται και τους κατοίκους. Ακριβώς τους κατοίκους να οπισθοχωρούν. Έχουν πέσει, αυτό που είδες είναι μια βόμβα Μολότοφ, από τις οποίες έχουν πέσει δεκάδες τις τελευταίες 2,5 ώρες. Είναι αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ, μικρά μπουκαλάκια με βενζίνη, στα οποία οι κάτοικοι δένουν πάνω δυναμητάκια και τα εκτοξεύουν προς αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό είναι το σκηνικό τις τελευταίες 2,5 ώρες και δεν είναι η πρώτη φορά εδώ και 4 μήνες όπου βρίσκονται οι δυνάμεις της αστυνομίας στην περιοχή της Κερατέας από τις 11 του Δεκέμβρη. Βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάτι και εναντίον αστυνομικών. Για να καταλάβουμε και εμείς που δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Οι δυνάμεις αστυνομίας βρίσκονται εκεί στο χωράφι για να κρατήσουν τους συγκεντρωμένους μακριά από την Λεωφόρο Λαυρίου, όπου γίνονται οι εργασίες για να κλείσει αυτή η τεράστια τρύπα που άνοιξαν. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι δυνάμεις της αστυνομίας λοιπόν κρατάνε τους κατοίκους μακριά από τη Λεωφόρο Λαυρίου για να κλείσει τεράστια τρύπα. Όμως λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ και 4 μήνες υπάρχουν μόνιμα δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες φυλάνε το δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή Ομβριόκαστρο και στο οποίο θέλει να κατασκευαστεί ο χώρος υγειονομικής ταφής, προκειμένου να μην πάνε οι κάτοικοι εκεί, καταλάβουν τον χώρο και εμποδίσουν την πραγματοποίηση των εργασιών, οι οποίες φυσικά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, αυτό Χρήστο μου είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που δεν συζητείται βεβαίως είναι ότι ένας δρόμος όπως η Λεωφόρος Λαυρίου, που εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες κατοίκους, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και ο κόσμος θέλει να πάει προς το Λαύριο, προς το Σούνιο, αυτός ο δρόμος λοιπόν παραμένει κάθε δύο μέρες κλειστός, είτε με μπάζα είτε με αυτά τα ορίγματα που είδαμε σήμερα. Ένα κομμάτι του δρόμου παραμένει κλειστό με τα μπάζα και τα ορίγματα. Γιατί η Λεωφόρος Λαυρίου εδώ και 4 μήνες είναι κλειστή σε δύο σημεία. Στην περιοχή της Βιοπά έχουν τον μπλόκο τους οι κάτοικοι, όπου παραμένουν εκεί, και λίγες δεκάδες μέτρα πιο κάτω, στην περιοχή του Ομβριοκάστρου, βρίσκονται οι αστυνομικοί. Ο δρόμος είναι κλειστός και ένα κομμάτι του δρόμου, περίπου 3-4 χιλιόμετρα, έχει γίνει το μήλον της Έριδος ανάμεσα σε κατοίκους και αστυνομικούς τις τελευταίες 15-20 μέρες. Κάτοικοι πηγαίνουν, ρίχνουν μπάζα, πέτρες στο δρόμο και μετά από λίγες ώρες ή μετά από λίγες ημέρες έρχονται εδώ οι αστυνομικοί, συνοδεύουν εξκαφικά μηχανήματα, ανοίγουν το δρόμο. Την περασμένη φορά που συνέβη αυτό, πριν από μερικές μέρες, το μεσημέρι άνοιξε ο δρόμος, το βράδυ πάλι έπεσαν πέτρες, μπάζα, και πούμε, αλλά Χρήστο, και σκυρόδεμα, και ξανά έκλεισε ο δρόμος. Και να πούμε, Χρήστο, επειδή έχουμε γίνει και ειδικοί πλέον με αυτά που συμβαίνουν στην Κερατέα στα περί Μολότοφ, ότι αυτές οι οποίες πέφτουν εδώ οι Μολότοφ είναι παραλλαγές των κλασικών που γνωρίζουμε. Έχουν και δυναμητάκια επάνω, γι' αυτό ακούμε και την έκρηξη όταν σκάνε δίπλα στους αστυνομικούς. Δυναμητάκι μαζί με το μπουκάλι και τη βενζίνη, και είναι το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, ό,τι νεότερο, είσαι στο σημείο, ξανασυνδεόμαστε μαζί. Σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε